Τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 επί Δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στην 25η Ειδική Συνεδρίαση. Παρότι γνωστοποίησαμε την πρόθεσή μας στους ορκωτούς λογιστές για συνεργασία και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων και διευκρινήσεων, αυτή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μας, της σημερινής διοίκησης, δεν ζήτησαν συνάντηση με μένα και τους συνεργάτες μου, με αποτέλεσμα αυτός ο ισολογισμός, με την έκθεση που τον συνοδεύει, να κατατίθεται, υποθέτω πως ακριβώς συντάχθηκε κατά την περίοδο της διοίκησης Γιάννη Μπουτάρη. Στο επόμενο όμως έτος θα παρουσιαστεί ο ισολογισμός που θα έχει συνταχθεί κατά την περίοδο της δικής μας διοίκησης. Τότε θα σας καλέσω να προβείτε στη σύγκριση αυτών των δύο παρουσιάσεων και δεσμεύομαι ότι θα διαπιστώσετε με πόση σχολαστικότητα θα έχει εργαστεί πάνω σε αυτόν τον τομέα η νέα Δημοτική Αρχή. Με βάση τα αποτελέσματα χρήσης και τον ισολογισμό, τα εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου ανέρχονται περίπου στα 289 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των εξόδων στα 236 εκατομμύρια ευρώ. Προβληματισμό ωστόσο προκαλεί το ύψος των ανίσπρακτων οφειλών προηγούμενων ετών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 152,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε απαιτήσεις, συνάδελφοι, από το 1987. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε όλοι, ότι δεν μπορούμε από τόσο παλιά χρόνια να περιμένουμε τίποτα απολύτως. Και εκεί θα πρέπει σύντομα να πάρουμε και μία απόφαση όλοι μαζί για το τι κάνουμε με αυτές τις απαιτήσεις, οι οποίες κάθε χρόνο, σαν τα βαρύδια με τις πέτρες, σέρνονται. Θέλω να ξέρετε ότι κυνηγάμε και δεν αφήνουμε ούτε ευρώ να πέσει παρακάτω. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το 2007 είχε αρχίσει να κάνει αναγκαστικά μέτρα και να κατάσχει λογαριασμούς. Άσχημο μέτρο, αλλά αποδίδει. Όσο αποδίδει. Από αυτά τα 150 εκατομμύρια, θα ήταν καλό να ξέραμε ποια είναι εκείνα που θεωρεί η διοίκηση ότι είναι ανελαστικά ως προς την εισπραξή τους, πόσα είναι εκείνα τα οποία είναι πιο δυναμικά και μπορούμε να τα κυνηγήσουν με κάποιο τρόπο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι τίποτα άλλο από την αδυναμία του κόσμου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Και αυτό γεννά υποχρεώσεις για τις δημοτικές αρχές και σε καθ' αυτό το ζήτημα της ύσπραξης, αλλά και συνολικά στο ζήτημα το τι πολιτικές οφείλει να ακολουθήσει και πού να στραφεί. Με βάση τα στοιχεία, το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τακτικές επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά 9,8 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μείωσης του κονδυλίου των ΚΑΠ για τα προνοιακά επιδόματα. Από τα αποτελέσματα και όχι λογιστικές αποτυπώσεις, ζήτησε από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο εν τέλει παρέχουμε στους πολίτες αξίζει? Δηλαδή, η πόλη με αυτά τα οποία εξοδεύουμε είναι καθαρή? Υπάρχει πράσινο? Οι υπηρεσίες, γιατί εμείς ως Δήμος μόνο υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν μπορούμε. Και η πώληση αγαθών που λέει είναι μια λογιστική ένδειξη. Οι δείκτες ρευστότητας, οι δείκτες δανειακών κεφαλαίων, δανειακής επιβάρυνσης που λέμε, δηλαδή πόσα δάνεια έχει και πόσα ίδια έσοδα. Όλοι οι αντίστοιχοι δείκτες με τους οποίους κρίνουμε επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ θετικοί. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Δήμος είναι εξαρτημένος από τις επιχορηγήσεις του που λαμβάνει. Σε συνδυασμό αυτό με το γεγονός ότι το 71% περίπου των εξόδων αφορά τα λειτουργικά, φανερώνει αυτό το πράγμα ότι μεγάλο μέρος αυτών δεσμεύεται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Δήμου. Παραλαμβάνεται ένα Δήμο με βαλτώδη χρηματοοικονομική δυναμική. 9 στα 10 ευρώ που διαχειρίζεται δεν πηγαίνουν σε επενδύσεις μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Σημασία έχει τι απολαμβάνει ο πολίτης. Εμείς λοιπόν είπαμε από την πρώτη μέρα ότι το πρώτο στο μέλημά μας θα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Και εκεί στοχεύουμε, να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Δήμου, βρίσκεται ήδη στη φάση προγραμματισμού ο προϋπολογισμός για το 2020, ο οποίος θα καταρτηθεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των Θεσσαλονικαίων, την ποιοτικότερη εξυπηρέτησή τους, αλλά και τις φοροδοτικές τους δυνατότητες.